Ήθελα πολύ καιρό να το κάνω πριν σας παρουσιάσουμε εδώ τι έχουμε ετοιμάσει. Στη λύρα ο Γιώργος Ασκαλίδης και επίσης στη λύρα ο Χάρης, ο Φάνης Χουρουκλίδης. Πολύ καιρό ήθελα να το κάνω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει. Είμαστε στο πνεύμα της Eurovision. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πόντι. Σαφώς. Όνομα και πράγμα. Σαφώς πόντι. Έχουμε εδώ και τις λύρες. Ζούμε και εμείς στο ρυθμό της Eurovision, όπως όλη η Θεσσαλονίκη. Και για πάμε λίγο εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα στην Αθήνα. Σε εκείνα το χορό, Γιώργο. Ναι, σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, το number one διασκευασμένο με ποντιακή λύρα, τι γίνεται? Όχι, δεν είναι διασκευασμένο. Καταρχήν καλημέρα, χρόνια πολλά και εορταζόμενες. Κύριε Μάνηση, καλημέρα σε όλο το πάνελ εκεί. Να είστε καλά. Να πούμε πως το number one έχει ποντιακή λύρα ταυτόχρονα με κριτική. Όπως επίσης και η χοροδία, που τον παλέτο που χορεύουν με την Έλληνα μαζί. Έχει ποντιακή χορογραφία. Έχει μέρη από κριτικό χορό, ναι, και από την ποντιακή σέρα. Πυρίχιος χορό σέρας. Οπότε πλέον έχει μπει και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και να σας πω, και όλες αυτές ελληνικά λόγια δεν έχει, βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, διεθνοποίηση. Όλες αυτές οι ρίζες οι μουσικές ελληνικές θα μας πάνε μπροστά, πώς το βλέπετε? Η λύρα ήταν και είναι ένα όργανο που πιστεύω ότι εκφράζει πάρα πολύ κόσμο και πλέον και στην Ευρώπη, αφού ταξιδεύουμε και υπάρχει ελληνισμός δηλαδή, παντού. Θα κερδίσουμε. Πώς είναι στα ποντιακά το My Number One, το νούμερο ένα, το νούμερο μου ένα, πώς είναι στα ποντιακά? Εντάξει τώρα. Πώς είναι? Νούμερο ένα. Να ρωτήσω λίγο. Επειδή θα έρθω από εδώ. Επειδή εκτός από τις δουλειές τους παίζετε και σε γάμους, έτσι, κύριε Χουρουκλίδη? Βασικά σε μαγαζιά. Σε μαγαζιά. Να γυρίσεις εδώ προς την κάμερα. Τώρα είναι μια εποχή που είμαστε και στα εξτρά που λέμε εμείς καλλιτέχνες. Το number one ακούγεται. Είσαστε σε γάμο στη Δράμα μου. Είπατε ότι γυρίσατε εξημερώματα για την εκπομπή και σας ευχαριστούμε κιόλας. Όχι. Δεν χωράνε τέτοια στους γάμους. Στους ποντιακούς. Απλώς όλος ο κόσμος και τα μικρά, τα παιδάκια, να πούμε, και οι μεγάλοι το αγαπάνε πάρα πολύ το κομμάτι. Και μας το ζητάνε πολλές φορές. Λοιπόν, μας το ζητάνε, δηλαδή, λίγο, έτσι, λίγο το ρεφρέν του τραγουδιού που είναι το πιο έτσι, έτσι, το παίζουμε στα... Λίγο το ρεφρέν για να τελειώσουμε, Γιώργο. Λίγο το ρεφρέν. Το ρεφρέν για να στείλουμε και την καλημέρα μας στην Αθήνα. Για πάμε ξανά με το ρεφρέν. Καλημέρα, καλημέρα. Να το αφιερώσουμε στον κύριο Γιώργο Παπαρίζο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.